Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Κατά το τρέχον εκκλησιαστικό έτος, το οποίο τελειώνει σε λίγο, στο τέλος Αυγούστου, προγραμματίσαμε αρχής γενομένης το Σεπτέμβριο από τον Άγιο Αντώνιο να αναλύουμε κατά τα κυριακάτικα κηρύγματά μας τις αποστολικές περικοπές. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο που λειτουργούμε εδώ στο μοναστήρι, κάναμε μία μικρή μεταβολή στο πρόγραμμά μας και είπαμε ότι όλες τις Κυριακές του Ιουλίου και όσες του Αυγούστου χρειαστεί θα αναφερθούμε και στο κήρυγμα και στο Αρχονταρίκι, στην λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, στην Ψευδοσύνοδο που έλαβε χώρα στο τέλος Ιουνίου στην Κρήτη. Και το επράξαμε αυτό, αφού εντωμεταξύ κατά το διάστημα της θεομητορικής της Μεγάλης Εορτής της Παναγίας μας αφιερώσαμε τρία κηρύγματα, ένα την περασμένη Κυριακή το πρωί, ένα το απόγευμα στον Πανηγυρικό Εσπερινό και ένα τρίτο την άλλη ημέρα στην ζωή της Παναγίας μας. Και παρουσιάσαμε σύντομα σε τρία κηρύγματα το πώς έζησε η ζωή μας τον επιγείτης βίο, στο πρώτο κήρυγμα από την σύλληψη και γέννησή της μέχρι τον Ευαγγελισμό, μέχρι της ηλικίας των 15 ετών, στο δεύτερο κήρυγμα από τον Ευαγγελισμό όλα όσα διηγούνται οι Άγιοι Ευαγγελιστέ μέχρι την ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και στο τρίτο μέρος την ημέρα της Κυρίας Εορτής, την Δευτέρα το πρωί της κοιμήσεως της Παναγίας μας παρουσιάσαμε την ζωή της μετά από την ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μέχρι και την κοίμησή της. Επειδή τελειώνει το εκκλησιαστικό έτος, μένουν δύο Κυριακές ακόμη, η σημερινή και η επομένη Κυριακή, και από το Σεπτέμβριο στην Θεό αρχίζει το νέο εκκλησιαστικό έτος, θα κλείσουμε το εκκλησιαστικό έτος με κηρύγματα με βάση και πάλι τις αποστολικές περικοπές, τα αποστολικά αναγνώσματα. Όπως αρχίσαμε, έτσι να κλείσουμε και στο Αρχονταρίκι, εφόσον έχουμε χρόνο στη συνέχεια, θα κάνουμε και πάλι κάποιες αναφορές στην Σύνοδο της Κρήτης. Η σημερινή λοιπόν αποστολική περικοπή προέρχεται από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, μία επιστολή για την οποία πολλές φορές είπαμε ότι αναπτύσσει τον μεγαλύτερο αριθμό θεμάτων σε σχέση με όλες τις άλλες επιστολές της Καινής Διαθήκης. Ο Απόστολος Παύλος είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κορίνθου, έμενε και εργάστηκε εκεί επί πολύ καιρό. Μετά από την Αθήνα κατά την δεύτερη αποστολική του περιοδία πέρασε εκεί κάτω στην Κόρινθο και έμεινε εκεί επί 18 μήνες και ίδρυσε εκεί την Εκκλησία της Κορίνθου. Στο τέλος έφυγε από την Κόρινθο, επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα και όταν άρχισε την τρίτη αποστολική του περιοδία και βρέθηκε στην Έφεσο έμαθε εκεί από ανθρώπους της Χλώης, μιας ευλαβούς Κορίνθιας, αλλά και από συνεργάτες οι οποίοι βρέθηκαν στην Κόρινθο, έμαθε ότι ταλαιπωρούν την νέα κοινότητα, την νέα εκκλησία της Κορίνθου, ορισμένα πνευματικά και θεολογικά ζητήματα. Γι' αυτό και έγραψε αυτήν την επιστολή, την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Όλα τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει είναι πολύ σοβαρά. Θα τα μνημονεύσω και θα δούμε στην σημερινή αποστολική περικοπή γύρω από ποιο θέμα αντιμετωπίζει στην σημερινή αποστολική περικοπή. Το πρώτο θέμα το οποίο αντιμετωπίζει ο Απόστολος Παύλος και στο οποίο θέμα υπάγεται και η σημερινή αποστολική περικοπή είναι ότι εμφανίστηκαν στην κοινότητα της Κορίνθου μερίδες, διαιρέσεις, άλλοι τα αποκαλούν σχίσματα. Με βάση δηλαδή τους ιεροκήρυκας, τους διδασκάλους, τους Αποστόλους σχηματίστηκαν διάφορες μερίδες στην Κόρινθο και εμφανιζόταν έτσι διηρημένη και όχι ενωμένη η Εκκλησία της Κορίνθου. Το δεύτερο θέμα το οποίο αντιμετώπισε ήταν το πολύ σοβαρό πνευματικό θέμα της πορνείας. Ήταν πολύ διαδεδομένη η πορνεία στην Κόρινθο, η οποία ήταν μεγάλο πολιτικό και κοσμικό κέντρο, είχε και μεγάλο ναό, μεγάλο ιερό της θεάς εκεί του έρωτος της Αφροδίτης.
και λόγω του ότι ήταν λιμάνι, με δύο μάλιστα λιμάνια, ένα στον Σαρονικό και ένα στον Κορινθιακό, υπήρχε μεγάλη κίνηση, ένα κέντρο συγκριτισμού και ειδωλολατρίας και υπήρχε και μεγάλη ηθική έκκληση και μεγάλη πορνεία. Και αντιμετωπίζει και το θέμα αυτό, εκεί μάλιστα και ένα είδος πορνείας, το οποίο ούτε θέλει να μνημονεύσει ο Απόστολος Παύλος. Το τρίτο θέμα το οποίο αντιμετώπισε ήταν το θέμα των δικαστηρίων. Μπορούμε, πρέπει οι χριστιανοί να πηγαίνουμε στα δικαστήρια, να στερνόμαστε στα δικαστήρια και να λύνουμε τις διαφορές μας στα κοσμικά δικαστήρια. Το τέταρτο θέμα ήταν σχετικά με το γάμο και την παρθενία. Τι πρέπει να ακολουθήσουμε οι πιστοί στην ζωή μας, να ακολουθήσουμε τον γάμο ή να ακολουθήσουμε την παρθενία, και κάνει εδώ έξοχη ανάλυση ο Απόστολος Παύλος. Το πέμπτο θέμα που αντιμετώπισε ήταν τα ειδωλόφυτα. Αν μπορεί κανένας χωρίς να βλάπτεται να τρώει ειδωλόφυτα, δηλαδή από τα ζώα τα οποία εσφάζουν το θυσία ή στα είδωλα. Το έκτο θέμα το οποίο αντιμετώπισε ήταν αν επιτρέπεται στις γυναίκες κατά τις λατρευτικές συγκεντρώσεις όταν πηγαίνουν στην εκκλησία να εμφανίζονται χωρίς μαντήλες, χωρίς καλύπτρα, ή αν πρέπει οπωσδήποτε στις εκκλησίες κατά τις λατρευτικές συνάξεις να φορούν καλύπτρα στην κεφαλή. Το έβδομο θέμα είναι ότι επειδή παρατηρούνται μερικές αταξίες κατά το Κυριακό δείπνο, δίνει συμβουλές ο Απόστολος Παύλος πως πρέπει να αποφεύγονται αυτές οι αταξίες. Το όγδοο θέμα είναι τα πνευματικά χαρίσματα και στη συνάφεια αυτή που κάνει ανάντηση των πνευματικών χαρισμάτων ο Απόστολος Παύλος αναφέρει πως μεγαλύτερο από όλα τα χαρίσματα είναι η αγάπη. Ακόμη και αν δεν έχει κανένας κανένα πνευματικό χάρισμα, αν έχει αγάπη, μεγαλύτερο από όλα τα χαρίσματα είναι η αγάπη. Και στη συνάφεια αυτή πλέκει τον ύμνο της αγάπης στο 13ο κεφάλαιο, «Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων αγάπην δε μη έχω». Το ένα το θέμα είναι το θέμα της Αναστάσεως. Απασχολούσε πολύ τότε, όπως ξέρουμε, και τους Αθηναίους και τους Κορινθίους και όλους τους ειδωλολάτρες το θέμα της Αναστάσεως, αν είναι δυνατή η Ανάσταση. Και το αναπτύσσει αυτό εν εκτάσει ο Απόστολος Παύλος στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, και τελικώς στο τελευταίο κεφάλαιο, στο 16ο κεφάλαιο, μας κάνει ένα λόγο για τη λογία, για τον έρανο που έκαναν οι χριστιανοί για να βοηθήσουν τους πτωχούς χριστιανούς των Ιεροσολύμων. Όπως λοιπόν προηγουμένως ανέφερα, η σημερινή αποστολική περικοπή από το 3ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής έχει σχέμα με τις έρηδες, με τις ομάδες που είχαν σχηματιστεί στην Κόρινθο, και αυτό ενόχλησε τον Απόστολο Παύλο. Αρχίζοντας μάλιστα την επιστολή του στο 1ο κεφάλαιο, λέει ότι έμαθα από τους ανθρώπους της Χλώης ότι έρηδες εν ημίν εσύ. Γιατί κάθενας από εσάς λέγει ότι εγώ είμαι ο παδός του Παύλου, εγώ είμαι ο παδός του Απολλώ, εγώ είμαι ο παλός του Κηφά του Πέτρου και εγώ είμαι ο παδός του Χριστού. Τέσσερες μεγάλες λοιπόν ομάδες είχαν σχηματιστεί. Άλλοι έλεγαν πως ήταν ο παδί του Αποστόλου Παύλου, άλλοι του Απολλώ, ενός σπουδαίου λογίου ρήτορος Αποστόλου, άλλοι έλεγαν πως εγώ είμαι ο παδός του Αποστόλου Πέτρου και άλλοι του Χριστού. Και διαμαρτύρεται ο Απόστολος Παύλος και λέει: «Με μέριστε ο Χριστός. Ο Παύλος σταυρώθηκε για σας, ο Πέτρος σταυρώθηκε. Μη Παύλος σε σταυρώθη υπερ ημών, ή στο όνομα Παύλου ευαπτίστητε. Δικαιολογείτε χριστιανοί να χωρίζεστε σε μερίδες κτλ.» Και επειδή φαίνεται πως η μεγαλύτερη μερίδα ήταν αυτή που ακολουθούσε τον Απολλώ, έναν λόγιο Αλεξανδρέα Ιουδαίο, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη δύναμη ρητορική και εσαγήνευε τα πλήθη και τον ακολουθούσαν πάρα πολύ, και έδινε ο λόγιος αυτός Αλεξανδρεύς Ιουδαίος πολύ μεγάλη σημασία στη φιλοσοφία, ο Απόστολος Παύλος στα κεφάλαια αυτά 1 και 2 κάνει λόγο για την κοσμική σοφία, την οποία αναπορρίπτει: «Ουχή εμόραν ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου, επειδή γάραν τη σοφία του Θεού ούκα έγνω ο κόσμος δια τη σοφίας των Θεών, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντες». Επειδή με τη σοφία δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι να φτάσουν στο Θεό, και ούτε σήμερα φτάνουν στο Θεό, οι περισσότεροι από τους σοφούς και από τους επιστήμονες είναι μακριά από το Θεό, γι' αυτό λέει: «Τα μωρά του κόσμου εξελέξα το ο Θεός, είναι τους σοφούς κατεσχύνει». Και εμείς λέει: «Εγώ δεν ήρθα εδώ να σας κηρύξω με σοφία λόγου,
ήλθον ουκ καθ' υπερόχην λόγου ή σοφίας καταγγέλων ημίν κτλ. Αλλά σας κηρύσω Χριστόν εσταυρωμένον εν ασθενία ουκ εν πυθής ανθρωπίνης σοφίας λόγης, αλλά να αποδείξει πνεύμα του Αγίου. Δεν σας μιλώ με ανθρώπινα λόγια, αλλά με τη σοφία, την θεία, την οποία μου παρέχει το Άγιο Πνεύμα. Και ερχόμαστε στο τρίτο κεφάλαιο από όπου προέρχεται η σημερινή Αποστολική Περικοπή, για να καταλάβουμε καλά τη συνάφειά της. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: «Εγώ, αγαπητοί μου Κορίνθε, ήρθα, λέει, σε εσάς να σας ομιλήσω όχι ως πνευματικούς, αλλά ως σαρκικούς». Τους προσβάλλει εδώ ο Απόστολος Παύλος. «Ως νηπίης εν Χριστώ, είστε ακόμη νήπια εν Χριστώ, γάλα ημάς επότισα και ου βρώμα». Δεν μπορούσα ακόμη να σας στρέψω με στερεά τροφή πνευματική, αλλά ακόμη σας έθρεψα με γάλα, σας επότισα και όχι με στερεά τροφή, γιατί δεν μπορούσατε να δεχθείτε ακόμη την υψηλή πνευματική τροφή. Ούπο γάρ η δύναστε, ούτε νυν δύναστε, και ούτε τώρα ακόμη μπορείτε, είστε νήπιοι ακόμη πνευματικά. Ενώ προηγουμένως τους επαινεί, εδώ τους προσβάλλει. Και γιατί τους προσβάλλει? Είστε, λέει, ακόμη σαρκικοί, όπου γάρεν ημίν ζήλος και αίρης και διχοστασίε, ουχή σαρκική εστέ και κατά άνθρωπον περιπατείτε. Όταν εξακολουθείτε να μαλώνετε και να υπάρχουν ανάμεσά σας αίριδες και ζήλος και διχοστασίες, δεν είστε σαρκικοί και κάνετε ό,τι κάνουν οι κοσμικοί άνθρωποι? Όπου γάρεν ημίν ζήλος και αίρης και διχοστασία, ουχή σαρκική εστέ και κατά άνθρωπον περιπατείτε. Όταν γάρ λέγει της εγώ μεν ημί Παύλου, έτερος δε εγώ Απολώ, ουχή σαρκική εστέ. Όταν καθένας από εσάς λέει ότι εγώ είμαι οπαδός του Παύλου, άλλος λέει ότι εγώ είμαι οπαδός του Απολώ, δεν είστε ακόμη σαρκικοί? Και δέστε τώρα εδώ την ταπείνωση του Αποστόλου Παύλου, και θα βγάλουμε από αυτό ένα σπουδαίο δίδομα στη συνέχεια. Τις ουν έστι Παύλος, τις δε Απολώς, γιατί μας ακολουθείτε προσωποληπτούντες? Τι είναι ο Παύλος και τι είναι Απολλός? Ισχυρίζεστε πως εγώ είμαι ο παδός του Παύλου, εγώ είμαι ο παδός του Απολλού. Τι σουν έστι Παύλος, τις δε Απολλός? Δεν είμαστε τίποτε, αλλοί διάκονοι διών επιστεύσατε. Και οι Απόστολοι και όλοι οι άλλοι κήρυκες είναι απλώς διάκονοι Χριστού, μέσω των οποίων επιστεύσατε. Και εκάστο ως ο Κύριος έδωκεν. Και ακόμη και αυτοί οι πολύ σοφοί όπως ο Απολλός δεν έχουν τίποτε δικό τους, αλλά ο καθένας κηρύσσει αυτά τα οποία ο Θεός του χαρίζει και τον φωτίζει. Και κάστο ως ο Κύριος έδωκεν. Εγώ εφύτευσα, Απολλός επότισε. Εγώ έσπηρα εδώ τον λόγο τον Αποστολικό στην Κόρινθο, ο Απολλός τον επότισε, τον εφρόντισε. Αλλά ο Θεός ύφξανε. Αλλά εκείνος ο οποίος αύξησε είναι ο Θεός. Ακόμη και αν εγώ φύτευα και Απολλός πότιζε, αν ο Θεός δεν έβαζε, θα λέγαμε, το χεράκι του για να αυξήσει, δεν επρόκειτο να προχωρήσει κανένα έργο αποστολικό, κανένας κήρυκος το έργο, όσο σοφός και αν είναι και όσο ρήτορας και αν είναι, δεν επρόκειτο να προχωρήσει. Εγώ εφύτευσα, Απολλός επότισε, αλλά ο Θεός ύφξανε, ώστε ούτε ο φυτεύων εστίτη, ούτε ο ποτίζων. Ώστε ούτε αυτός ο οποίος φυτεύει είναι κάτι, δέστε ταπεινώνει ακόμη και τον εαυτό του. Ώστε ούτε ο φυτεύων εστίτη, ούτε ο ποτίζων. Αλλά ο αυξάνων Θεός. Αλλά ο Θεός είναι εκείνος που αυξάνει, και τον Θεόν πρέπει να σκεφτόμαστε, τον Χριστό, και να μην λέτε εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολλού. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων εν εισί. Αυτός που φυτεύει και αυτός που ποτίζει είναι ένα, γιατί απλώς διακονούν σε ένα έργο. Έκαστος δε των ίδιων μισθών λείψεται κατά των ίδιων κόπων. Και ο καθένας θα πάρει τον μισθό του ανάλογο με τον κόπο τον οποίο καταβάλει. Και αρχίζει η σημερινή Αποστολική Περικοπή και λέει: «Θεού γάρες μεν συνεργεί». Δεν είμαστε τίποτε, ούτε οι Απόστολοι, ούτε οι κήρυκες, ούτε βέβαια οι Πατριάρχες, ούτε οι Επίσκοποι. Αν ο Απόστολος Παύλος λέει «Τι σε στη Παύλος και τι σε στη Απολλός, τι είμαι εγώ, τι είμαι ο Απόστολος», πολύ περισσότερο τι είναι οι σημερινοί Πατριάρχες και ο Πάπας που διεκδικούν και μαλώνουν για τον εαυτό τους, για τα πρωτεία. Και ήδη των καιρών αυτών έχουμε ως θέμα συζητήσεως στον θεολογικό διάλογο ανάμεσα στους Παπικούς και στους Ορθοδόξους το θέμα του πρωτίου, και γράφονται εκεί απαράδεκτα πράγματα. Λέει
Θεού γαρεσμένη συνεργή. Απλώς οι Απόστολοι και οι κληρικοί και οι κήρυκες είμαστε συνεργάτες του Θεού. Θεού γαρεσμένη συνεργή, Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε. Και εσείς οι χριστιανοί είστε Γεώργιο του Θεού, είστε χωράφι του Θεού, είστε αγρός του Θεού, είστε οικοδομή του Θεού. Και επειδή πήρε την εικόνα της οικοδομής και λέει Θεού οικοδομίεστε, συνεχίζει τώρα με βάση αυτήν την εικόνα και λέει «Κατά την χάρη του Θεού την δοθήσαν μη, ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον τέθηκα». Σύμφωνα με τη χάρη του Θεού που μου δόθηκε, σαν ένας καλός αρχιμάστορας, ως σοφός αρχιτέκτον, θεμέλιο τέθηκα. Έβαλα εγώ το θεμέλιο. Άλλος δε επικοδομεί. Και πάνω στο θεμέλιο που έβαλα εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, επικοδομεί άλλος, ο Απολλός ή και στη συνέχεια όλοι οι επίσκοποι και οι κληρικοί. Πάντως εγώ ως αρχιμάστορας, ως αρχιτέκτον, έθεσα θεμέλιο. Άλλος δε επικοδομεί πάνω στο θεμέλιο. Έκαστος δε βλεπέτο πως επικοδομεί. Και πάνω στο θεμέλιο που εβάλαμε εμείς οι Απόστολοι, να βλέπει ο καθένας πως οικοδομεί. Έκαστος δε από τους διδασκάλους, από τους κήρυκας, από τους επισκόπους, από τους πατριάρχας, έκαστος δε βλεπέτο πως οικοδομεί. Ο καθένας να κοιτάζει πως οικοδομεί. Και δε λέει την εξής πολύ βασική θέση, την οποία θέλω λίγο να σχολιάσω με βάση και τα σήμερα συμβαίνοντα. Θεμέλιον γάρ άλλον ουδείς δύνατε θύνε παρά των κείμενων ως έστιν Ιησούς Χριστός. Μόνον πάνω στο θεμέλιο τον Χριστό μπορεί κανένας να οικοδομήσει. Δεν μπορεί να βγάλει τον θεμέλιο τον Χριστό και να βάλει άλλο θεμέλιο. Να πει παραδείγματος χάρη ότι και ο Μωάμεθ είναι θεμέλιο και ο Μωάμεθ σώζει και ο Βούδα σώζει και ο Μωυσής σώζει. Θεμέλιον γάρ άλλον ουδείς δύνατε θύνε παρά των κείμενων ως εστίν Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός είναι το μοναδικό θεμέλιο και μόνο πάνω σε αυτό το θεμέλιο μπορεί κανένας να επικοδομήσει και θα δούμε πώς μπορεί να επικοδομήσει. Δεν υπάρχει άλλο θεμέλιο για να στηθεί η οικοδομή της Εκκλησίας, να στηθεί η οικοδομή ακόμη και του καθενός από εμάς, η πνευματική οικοδομή. Αν δεν βάλει κανένας θεμέλιο το Χριστό, σε κανένα άλλο θεμέλιο δεν μπορεί να στηριχθεί. Θεμέλιον γάρ άλλον ουδείς δύνατε θύνε παρά τον κείμενο. Και έλεγα το πρωί με τον πατέρα Σημεών όταν ερχόμασταν από τη Θεσσαλονίκη ότι το κείμενο αυτό το οποίο θα συζητηθεί τον Σεπτέμβριο μήνα σε μια συνάντηση που θα έχουν οι θεολόγοι επιτετραμένοι στο διάλογο Ρωμαιοκαθόλων και Θεολόγων, φανταστείτε πού φτάνει μερικές φορές η αλαζονία να λέει σε κάποιο σημείο το κείμενο εκεί ότι η Θεία Ευχαριστία λέει γίνεται εν ονόματι του Επισκόπου. Πού ακούστηκε αυτό? Εν ονόματι του Επισκόπου γίνεται η Θεία Ευχαριστία. Μνημονεύεται ο Επίσκοπος, εντάξει μνημονεύεται ο Επίσκοπος, αλλά στο όνομα του Επισκόπου γίνεται η Θεία Ευχαριστία. Θα κάνουμε θεμέλιο τώρα τον Πάπα, τον Πατριάρχη, τον Επίσκοπο? Θεμέλιο είναι μόνο ο Χριστός και στο όνομα του Χριστού γίνονται όλα και όχι στο όνομα του Πάπα ή του Πατριάρχου ή του Επισκόπου. Θεμέλιον γάρ άλλον ουδείς δύνατε θύνε παρά των κείμενων ως εστίν Ιησούς Χριστός. Και προσθέτει τώρα, ο Χριστός λοιπόν είναι το θεμέλιο, δεν μπορεί κανείς να το αλλάξει. Και είναι ανοητένουν και δεν είναι καν χριστιανοί όλοι αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται πως υπάρχουν και άλλα θεμέλια. Υπάρχει και ο Ιουδαϊσμός, υπάρχει και το Ισλάμ, υπάρχουν και οι άλλες θρησκείες. Δεν υπάρχει κανένα άλλο θεμέλιο. Θεμέλιον γάρ άλλον ουδείς δύνατε θύνε παρά των κείμενων ως εστίν Ιησούς Χριστός. Και τώρα κάνει εδώ διάκριση των διδασκάλων αλλά και των χριστιανών βάσει της πνευματικής μας ζωής. Πώς πάνω σε αυτό το θεμέλιο που είναι ο Ιησούς Χριστός οικοδομούμε ή την Εκκλησία ή το Ευαγγέλιο ή ο καθένας την πνευματική του ζωή. Ή δε της επικοδομή επί των θεμέλιων τούτων χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστου το έργον φανερών γεννήσεται. Επάνω σε αυτό το θεμέλιο για να κτιστεί η οικοδομή μπορεί κανένας να βάλει πολύτιμα υλικά, να βάλει καλά υλικά, να βάλει χρυσό, να βάλει ασίμι, να βάλει λίθους τιμίους, αλλά μπορεί να βάλει και άχρηστα υλικά. Να βάλει ξύλα, να βάλει χορτάρι, άχυρο, να βάλει και καλάμια. Ανάλογα λοιπόν με το τι υλικό βάζει κανένας επάνω στο θεμέλιο που είναι ο Χριστός, και εδώ για να καταλάβουμε τι εννοούν αυτά τα υλικά, έχω σημειώσει εδώ πώς οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύουν αυτά τα υλικά, τι είναι αυτά τα υλικά, τι είναι ο χρυσός, τι είναι ο άργυρος,
τι είναι η λύθη, η τίμη, τι είναι τα ξύλα, τι είναι ο χόρτος, τι είναι η καλάμη, τα οποία οικοδομούμε ο καθένας πάνω στο οικοδόμημα της πνευματικής ζωής. Μας παραθέτουν εδώ οι Άγιοι Πατέρες δύο γνώμες και λένε ότι άλλοι μεν θεωρούν ότι η λύθη, η τίμη, ο Χριστός και ο Άργυρος είναι τα δόγματα και τα θεία νοήματα και οι καλοί λόγοι και οι ιερές πράξεις. Ο Χριστός, ο Άργυρος και η τίμη, η λύθη. Και τα άλλα, το καλάμι, το χορτάρι, τα άχυρα, τα καλάμια τι είναι? Αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι εσφάλισαν από την αλήθεια, είναι οι αιρέσεις και αυτοί οικοδομούν επάνω όχι σε καλά δόγματα, ξύλα, χόρτο, καλάμι. Υπάρχουν ορισμένοι άλλοι ερμηνευτές, όπως ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, ο Θεοφύλακτος, ο Συγκαφινός, οι οποίοι θεωρούν ότι εδώ δεν γίνεται κυρίως λόγος για δόγματα, αλλά γίνεται λόγος για την αρετή και την κακία. Ότι ο Χρυσός, η λύθη τίμη, ο Άργυρος είναι οι αρετές. Λέει, «Τινές περί δογμάτων ηρίστε ταύτα το Αποστόλο Φασίν. Εγώ δε είμαι περί της πρακτικής αρετήστε και κακίας ταύτα», λέει ο Θεοφύλακτος. Όχι για δόγματα, αλλά για την αρετή και την κακία. Και ο Ζυγκαβινός, «Διαμέν γάρ του χρυσού και του αργύρου και των τιμίων λίθων τα διάφορα είδη της μιας αρετής συνήξετο, δια δε των ξύλων και του χόρτου και της καλάμης τα διάφορα είδη της αρετής». Μπορεί όμως να θεωρήσει ότι σημαίνουν και τα δύο, και τα δόγματα και τις αρετές. Επομένως, ο Χρυσός και ο Άργυρος και η λύθη τίμη είναι τα δόγματα, η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας και είναι και οι αρετές. Ενώ τα ξύλα, το χορτάρι, τα καλάμια είναι οι κακίες και είναι και οι αιρέσεις. Λέει λοιπόν, αν επάνω σε αυτόν τον θεμέλιο λίθο των Χριστών οικοδομήσει κανένας αγαθά δόγματα, καλά δόγματα, καλές αρετές ή αντίθετα οικοδομήσει αιρέσεις και κακίες, εκάστου το έργο φανερών γεννήσεται. Αυτό θα φανερωθεί. Η γάρ ημέρα δηλώσει και θα φανερωθεί το έργο αυτό όταν θα έρθει η ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, ότι εν πυρή αποκαλύπτεται, διότι η ημέρα εκείνη της Δευτέρας Παρουσίας θα φανερωθεί με φωτιά, ότι εν πυρή αποκαλύπτεται και εκάστου το έργο οποίον εστί το πυρ δοκιμάσει. Αφού λοιπόν κατά τη Δευτέρα Παρουσία ο Θεός θα εμφανιστεί ως πυρ και άλλους θα φωτίζει, άλλους θα καίει, του καθενός το έργο λέει θα δοκιμαστεί και εκάστου το έργο το πυρ δοκιμάσει. Ήτινος το έργο μενεί, ο εποκοδόμησε, μισθόν λείψεται. Αν αυτός ο οποίος είχε καλά δόγματα, δεν ήταν αιρετικός και είχε αρετές, αυτού το έργο θα μείνει, γιατί η φωτιά δεν καίει ούτε το χρυσό, ούτε το ασίμι, ούτε τους πολυτιμούς λίθους. Αυτού λοιπόν το έργο θα μείνει και θα πάρει μισθόν. Ήτινος το έργο κατακαΐσετε, ζημιωθήσετε, αυτός δε σωθήσετε, ούτως δε ως διαπυρός. Αν όμως κάποιου το έργο καεί, αν είναι χόρτο και ξύλα και καλάμι, κακίες και αιρέσεις, αυτό θα καεί. Αυτός θα ζημιωθεί. Και αυτός με πολλή δυσκολία θα σωθεί, ούτως δε σωθήσετε, ούτως δε ως διαπυρός μέσα από τη φωτιά. Είναι περιττό εδώ να σας πω, γιατί δεν έχω καιρό να σας το αναπτύξω, ότι το χωρίο αυτό είναι από τα δύσκολα χωρία, ούτως δε σωθήσετε ως διαπυρός. Και μάλιστα στο χωρίο αυτό οι παπικοί στήριξαν τη διδασκαλία τους περί καθαρτηρίου πυρός. Ότι δηλαδή υπάρχει μία μερίδα ανθρώπων οι οποίοι μετά από τον θάνατο τους μολονότι έχουν μετανοήσει και είναι καλοί άνθρωποι, δεν πρόλαβαν να κάνουν έργα καλά και επειδή δεν πρόλαβαν να κάνουν έργα καλά δεν τους στέλνει ο Θεός την κόλαση αλλά τους περνάει από το καθαρτήριο πυρ. Το καθαρτήριο πυρ λοιπόν τους καθαρίζει ούτως δε σωθήσετε ως διαπυρός. Στηρίζουν λοιπόν εδώ οι παπικοί ένα από τα βασικά χωρία τη διδασκαλία του περί καθαρτηρίου πυρός. Δεν έχω εδώ χρόνο να σας αναπτύξω την σχετική διδασκαλία. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός στη Φράρα Φλωρεντία έκανε σκόνη αυτήν τη διδασκαλία. Αυτό που μπορώ να σας πω μόνο είναι ότι εμείς δεν δεχόμαστε ότι υπάρχει προσωρινό καθαρτήριο πυρ που καθαρίζει κάποιους μετά από το θάνατό τους. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, την Αγία Γραφή του Αγίου Πατέρας υπάρχει μόνο το αιώνιο πυρ της κολάσεως. Άλλο πυρ καθαρτικό δεν υπάρχει για να μας καθαρίζει προσωρινά και να πηγαίνουμε στη συνέχεια στον Παράδεισο. Και στη συνέχεια εδώ ο Απόστολος Παύλος,
όπως λέει ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος, μεταβαίνοντας τώρα σε θέματα άλλα πνευματικά, λέει: «Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν, ήτις των ναών του Θεού φύρι, φερί τούτον ο Θεός. Ο γάρ ναός του Θεού Άγιος εστίν, ήτινες εστέ ημείς». Εδώ λοιπόν φέρνοντας, λέει ο Άγιος Άγιος ο Χριστόστομος, στο νου του την πορνεία και τον πόρνο της Κορίνθου, λέει: «Δεν γνωρίζετε ότι είστε ναός του Θεού, τα σώματά σας είναι ναός του Θεού και το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Όποιος φθείρει τον ναό του Θεού με την αμαρτία, με την κακία, με την πορνεία, με τη μοιχεία, αλλά ακόμη και με τα δόγματα τα ακάθαρτα, με τις αιρέσεις, ήτις των ναών του Θεού φθείρει, φθερεί τούτον ο Θεός». Όποιος καταστρέφει τον ναό του Θεού, θα τον καταστρέψει αυτόν ο Θεός. Ο γάρ ναός του Θεού, Άγιος εστί, ήτινες εστέ και ημείς. Γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος, όπως είστε κι εσείς. Από αυτά λοιπόν τα οποία σήμερα εδώ σύντομα είδαμε, στην Αποστολική Περικοπή, αυτό το οποίο πρέπει ιδιαιτέρως να επισημάνουμε, είναι ότι δεν θα πρέπει μέσα στην Εκκλησία να υπάρχουν διαιρέσεις και σχίσματα, και να δημιουργούνται οπαδοί και ομάδες, άλλος να ανήκει εδώ, άλλος να ανήκει εκεί, και δεν πρέπει επίσης και οι εκκλησιαστικοί μας ηγέτες, οι πατριάρχες, οι επίσκοποι κτλ., να φτάνουν στο σημείο να τοποθετούν τον εαυτό τους ακόμη και στη θέση του Χριστού και να ισχυρίζονται ότι η Θεία Ευχαριστία τελείται εις το όνομα του Επισκόπου. Τι είναι ο Πατριάρχης, τι είναι ο Πάπας, τι είναι ο Επίσκοπος? Ο Απόστολος Παύλος ως Απόστολος λέει: τι είμαι εγώ, Απόστολος Παύλος, τι είναι ο Απολός? Εμείς είμαστε απλοί διάκονοι. Και εμείς οι λοιποί χριστιανοί να το γνωρίζουμε πολύ αυτό και να μην προσωποληπτούμε και να μην προσκολόμαστε σε πρόσωπα και να γνωρίζουμε ότι αν θέλουμε να οικοδομήσουμε πνευματικά τον εαυτό μας, δεν υπάρχει άλλο θεμέλιο. Ένα είναι το θεμέλιο. Το θεμέλιο είναι ο Χριστός. Θεμέλιον γάρ άλλων ουδείς δύναται θύνε παρά των κείμενων ως εστίν Ιησούς Χριστός. Και όλα αυτά τα ανόητα τα οποία λένε σήμερα οι οικουμενιστές και τα οποία πήγαν να μας περάσουν και στη Σύνοδο της Κρήτης, ότι δήθεν παντού υπάρχουν εκκλησίες και στις αιρέσεις υπάρχουν εκκλησίες. Εδώ σημείωσα μόνο, και με αυτό τελειώνω, σημείωσα μόνο από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο σχετικά με το θέμα αυτό που λέει εκεί για το θέμα των αιρέσεων, ότι κανένας άλλος δεν μπορεί, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Μην την προσέχουμε τις αιρέσεις. Ω δε λέγει τούτο εστί, κατήγγυλα των Χριστών, παρέδωκα ημίν των θεμέλιων, σκοπείτε πώς υπηκοδομείτε, ή καινοδόξος, ή προς ανθρώπους αποσπώντες τους μαθητάς, μη τίνιν προσέχομεν τες αιρέσεσι, θεμέλιον γάρ άλλων, ουδείς δύνατε θύνε παρά των κείμενων». Στην Σύνοδο της Κρήτης, στην οποία θα αναφερθούμε και στο Αρχονταρί και στη συνέχεια, προσπάθησαν να μας βάλουν και άλλα θεμέλια, να μας βάλουν και τις αιρέσεις ως θεμέλια, τον παπισμό, τον προτεσταντισμό, τον μονοφυσιτισμό, αλλά ο Απόστολος Παύλος είναι κατηγορηματικός: «Θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται φύνε παρά των κείμενων, ως εστίν Χριστός Ιησούς». Αμήν.